Πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι η ΔΕΙΑΛ μέσα στην περίοδο της κρίσης, ενώ έχασε ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό της, από υπαλλήλους της εννοώ, κατάφερε εν τέλει να κάνει ένα τεράστιο επενδυτικό έργο το οποίο αγγίζει τα 53 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο που έγινε, όπως είπα, σε αυτή τη θητεία, από τις αρχές του 2015 μέχρι και το 2019, και βέβαια δημιούργησε τις προϋποθέσεις και η ΔΕΙΑΛ να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα των συμπολιτών με πολύ καλό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε και μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας μέσα στην περίοδο της κρίσης. Τα έργα αυτά έχουν γίνει ή γίνονται με ίδιους πόρους, αλλά και με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία χρησιμοποιεί και η αυτοδιοίκηση. Η απόφασή μας μέσα στα χρόνια αυτά, συγκεκριμένα στο 2015, να ορίσουμε και να αποφασίσουμε την υλοποίηση ενός κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΙΑΛ, το οποίο για τις ευπαθείς ομάδες που είναι οι άποροι, οι συνταξιούχοι, οι αμαία, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι επαγγελματίες, οι πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τελευταία με νέα απόφασή μας και οι τρίτεκνες οικογένειες. Νομίζω ότι δίνουμε μια σοβαρή ανακούφιση στα τμήματα αυτά του πληθυσμού της πόλης, μιας και περίπου 3.500 αιτήσεις καταναλωτών, 3.500 ορολόγια, έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αυτή, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της πόλης μας. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε δημοπράτηση ενός master plan και σχεδίων ασφάλειας του νερού, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στη ΔΕΙΑΛ με ταμιεύοντας επιφανειακά νερά σε μάλλον αρκετά σημαντική απόσταση από την πόλη, να δώσει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια η πόλη να υδροδοτηθεί από επιφανειακά νερά, τα οποία όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή την περίοδο χάνονται με τις απορροές τις χειμερινές που υπάρχουν μέσω των ποταμών προς την θάλασσα. Όμως το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι που με έχετε ακούσει επανειλημμένα να μιλάω είναι η αντικατάσταση των παλαιών μας δικτύων. Η ΔΕΙΑΛ μέσα στα χρόνια αυτά έχει αντικαταστήσει δίκτυα ίδρυυσης συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων. Πρόκειται για το περίπου 60% των παλαιών δικτύων της πόλης, τα οποία αντικαταστήσαμε και φιλοδοξούμε μέσα στην επόμενη θητεία να ολοκληρώσουμε στο 100% την αντικατάσταση αυτών των παλαιών δικτύων. Από το 2014 λοιπόν μέχρι και σήμερα έχουν δημοπρατηθεί, κατασκευάζονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 30.478.000 ευρώ. Από αυτά τα 24 εκατομμύρια έχουν υλοποιηθεί, έχουν ολοκληρωθεί, τα υπόλοιπα θα ολοκληρωθούν μέσα στο 19 και επίσης θα δημοπρατηθούν και ορισμένα ακόμη. Άρα λοιπόν μιλάμε για έργο 30 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό έργο για την περίοδο αυτή της κρίσης. Η απόφασή μας είναι να εργαστούμε και στο Δήμο και στην ΔΕΙΑΛ σε μια ισοβαρή ανάπτυξη όλων των συνοικιών. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή το βάρος δόθηκε σε αυτές τις συνοικίες και βεβαίως μέσα από το φιλόδημο που έχουμε εντάξει έργα και άλλα έργα που θα γίνουν με ίδιους πόρους, θα προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στις συνοικίες της Νέας Σμύρνης, των Λαχανόκηπων, της Ανθούπολης και της Φιλιππούπολης. Πρόκειται για ένα έργο που έχει επίσης συνολικό προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ. Οι απώλειες της ΔΕΙΑΛ αυτή τη στιγμή είναι στο 23%, 21%. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο εγκαθιστώντας ένα σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου των διαρροών στον εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγεία της Γιάννουλης, της Κοιλάδας και του παλιού Δήμου Κοιλάδας. Άρα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε το σύστημα τηλεμετρίας, γιατί η Λάρισα έχει, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα πιο σημαντική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλου του δικτύου, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και το ζήτημα των απολειών. Καταλαβαίνετε ότι όταν εντοπίζονται τέτοιες, είτε αφορούν διαρροές δικτύου είτε αντικαταστάσεις, οδηγούμαστε με αυτόν τον τρόπο σε πιο στοχευμένες λύσεις από αυτή την υπόθεση. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της δημοτικής μας επιχείρησης είναι η αποχέτευση.
δεν είναι μόνο τα δίκτυα ίδρυψης που σας ανάφερα νωρίτερα. Από το 2014 λοιπόν μέχρι και σήμερα έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και ήδη κατασκευάζονται έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων προϋπολογισμού 19 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 10 περίπου 500 έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν εντός του 19, ενώ τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος του 19 θα έχουν δημοπρατηθεί. Είναι μπροστά μας η υλοποίηση των έργων των βιολογικών καθαρισμών. Πέραν του βιολογικού καθαρισμού της Λάρισας και της Γιάννουλης που ήδη λειτουργούν, αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός μας είναι οι κοινότητες του πρώην Δήμου Κοιλάδας όλες να έχουν βιολογικούς καθαρισμούς. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το έργο της Μάνδρας με βιολογικό καθαρισμό και δίκτυο αποχέτευσης. Δημοπρατήθηκε ή δημοπρατείται η Κοιλάδα και βεβαίως έπονται η Ραχούλα και οι άλλοι δήμοι, οι άλλες κοινότητες της περιοχής, επειδή ο τομέας της ενέργειας είναι πλέον νομοθετημένος και στις αρμοδιότητές της έχει βάλει ως πρώτο στόχο της να με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παρέμβασή της προς αυτήν την κατεύθυνση να μπορέσει να εξοικονομήσει ενέργεια πρώτα απ' όλα από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις της. Έτσι λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίηση φωτοβολταϊκού πάρκου 500 kW, το οποίο με το γνωστό μας net metering ουσιαστικά θα βοηθήσει τη ΔΕΙΑΛ, η οποία έχει ηλεκτροβόρες εγκαταστάσεις, όπως είναι τα αντιλιοστάσια και ο βιολογικός καθαρισμός, να ανακουφίσει ένα μέρος, να βελτιώσει ένα μέρος των δαπανών της που φεύγουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια δεν σταματούμε εκεί. Έχουμε μπροστά μας την αξιοποίηση του βιοαερίου του Χιτά, υπόθεση της ΔΕΙΑΛ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Σκαριά. Επίσης την επέκταση της παραγωγής ρεύματος και από άλλα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία συζητούμε. Άρα λοιπόν θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες και με ενεργειακή κοινότητα για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλη την ισχύουσα νομοθεσία προς την κατεύθυνση αυτή.